Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Κανένα από τα δύο σχήματα που συμμετείχαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών πετρελαίων δεν υπέβαλε χθες Τετάρτη δεσμευτική προσφορά στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα τώρα με το ΤΑΙΠΕΔ, τα δύο σχήματα δεν υπέβαλαν προσφορές για λόγους που αφορούν στους ίδιους τους υποψηφίους επενδυτές και σε πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν τις κοινοπραξίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αναμένεται να αποφασίσει άμεσα τα επόμενα βήματα, καθώς η πώληση των ΕΛΠΕ αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης. Με γοργούς ρυθμούς προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, ώστε να σταλεί στις Βρυξέλλες πριν το Πάσχα, αναφέρουν στο insider.gr πηγές της Τράπεζας. Η λύση που προτείνει η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει την μεταβίβαση σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απέτησης που είναι εγγεγραμμένη στους λογισμούς των τραπεζών σε εταιρείες ειδικού σκοπού. Βαράς πληρωμών φέρνει ο Απρίλιος, καθώς ο εορτασμός του Πάσχα την Κυριακή 28 Απριλίου σπρώχνει νωρίτερα τις καταβολές συντάξεων, δώρων και επιδομάτων. Το διήμερο 18 με 19 Απριλίου θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ενώ έως τις 24 Απριλίου θα καταβληθεί και το δώρο Πάσχα στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Νωρίτερα θα πληρωθούν και οι συντάξεις Μαΐου λόγω των εορτών, το επίδομα ενοικίου καθώς και το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 744,82 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,69% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.